Επιστρέψαμε μαζί σας, κυρίες και κύριοι, μετά το διαφημιστικό διάλειμμα και θα συνεχίσουμε για να καλωσορίσουμε μαζί μας και άλλους καλεσμένους. Προσπαθούμε να συνδεθούμε με μαθητές από τα Τρίκαλα, οι οποίοι μας έκαναν ιδιαίτερα περήφανους σε ολόκληρη τη Θεσσαλία, γιατί έχουν αποσπάσει μια σημαντική διάκριση, παγκόσμια διάκριση ρομποτικής. Η ομάδα ρομποτικής πηγαίνει πια για το παγκόσμιο τελικό του Χιούστον και είναι μια ομάδα με πάρα πολλές διακρίσεις. Απλά πείτε μου αν είμαι έτοιμη να τους καλωσορίσω. Ωραία. Είναι με πάρα πολλές διακρίσεις συγκεκριμένη η ομάδα. Δεν είναι η πρώτη φορά δηλαδή που μας κάνει περήφανος, αλλά θα δώσουμε το λόγο σε εκείνους να μας τα πούν αναλυτικά και πάμε να τους καλωσορίσουμε και καταρχάς να καλωσορίσουμε μαζί μας τον καθηγητή ρομποτικής, τον προπονητή τους δηλαδή, τον κύριο Νότα Αγγέλη. Καλό σας απόγευμα. Καλό σας απόγευμα. Γεια σας κύριε Αγγέλη. Λοιπόν, μαζί σας, αν δεν κάνω λάθος, είναι και ακόμη ένας προπονητής της ομάδας, ο Κωνσταντίνος Δημητρίου, σωστά? Σωστά. Καλησπέρα και από μένα. Και είστε πλαισιωμένοι και από δύο μαθητές που συμμετέχουν, κλείστε μου λίγο τον ήχο, που συμμετέχουν σε αυτή την ομάδα που έχει πάρει το χρυσό βραβείο, Νίκος Γετερίδης και Κατερίνα Τέγου. Καλό απόγευμα λοιπόν και στους τέσσερις. Σας καλωσορίζουμε με μεγάλη χαρά, πραγματικά. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Κύριε Αγγέλη, να ξεκινήσουμε με εσάς. Ποια είναι η ομάδα σας, λίγο συστηθείτε, είστε βέβαια γνωστοί, αλλά για όσους τυχόν δεν έχουν παρακολουθήσει αυτή τη σημαντική πορεία που έχετε, συστηθείτε μας λίγο για να καταλάβουμε πού έχετε οδηγήσει τους μαθητές σε σχέση με τη ρομποτική που έχετε οδηγήσει τα Τρίκαλα. Είμαστε η ομάδα Robot Experts από τα Τρίκαλα, των Ιδιωτικών Εκπαιδευτερίων Αθηνά. Τα τελευταία 6 χρόνια συμμετέχουμε λοιπόν σε διαγωνισμούς τόσο σε τοπικό επίπεδο όσο και σε πανελλήνιο. Η ομάδα μας φέτος είχε την ξεχωριστή διάκριση στο διαγωνισμό της First Lego League που διοργανώθηκε το Σαββατοκύριακο στη Θεσσαλονίκη να αποσπάσει το δεύτερο βραβείο με την υψηλότερη βαθμολογία που της δίνει το εισιτήριο να συμμετάσχει στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ρομποτικής που θα γίνει στο Χιούστον το Απρίλιο. Είναι μια ακόμη διάκριση που έρχεται σε μια σειρά από διακρίσεις που έχετε σε πάρα πολλούς διαγωνισμούς. Ναι, ουσιαστικά είναι η τέταρτη συνεχόμενη χρονιά που συμμετέχουμε σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Η αρχή έγινε το 2021 από το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα που διεξήχθη εδώ στην Ελλάδα, στην Αθήνα. Στη συνέχεια, το 2022 προκληθήκαμε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στην Καλιφόρνια, το οποίο λόγω του COVID έγινε διαδικτυακά. Και πέρυσι είχαμε την τιμή να συμμετέχουμε και στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα που έγινε στο Μαρόκο. Τι είναι αυτό που έχει κάνει την ομάδα σας τόσο δυνατή και κατακτά το ένα μετά το άλλο, τα μετάλλια και τις διακρίσεις? Νομίζω είναι η σκληρή δουλειά. Είναι το μότο της ομάδας μας. Είναι αυτό που προσπαθούμε εμείς οι προπονητές να περάσουμε στα παιδιά. Είναι η αγάπη που έχουν τα παιδιά για αυτό που κάνουν, για τη ρομποτική. Και φυσικά είναι και το ταλέντο που έχουν τα παιδιά. Πάμε και στον κύριο Δημητρίου να μας πει και εκείνος πώς βιώσατε αυτή τη νέα διάκριση και εσείς και φυσικά και τα παιδιά που ήταν στην ομάδα. Από πόσα παιδιά αποτελείται η ομάδα και τι ήταν αυτό που παρουσιάσατε και σας έδωσε το εισιτήριο για το παγκόσμιο? Η διαγωνιστική μας ομάδα φέτος αποτελείται από 9 παιδιά. Τα 4 είναι παιδιά από παλιότερα χρόνια και τα 5 είναι καινούργια στην ομάδα. Οπότε υπήρξε ανανεωμένη πάρα πολύ φέτος η ομάδα μας. Παρ' όλα αυτά, μετά από την πολύ σκληρή δουλειά που είπε και ο Νόντας, καταφέραμε και διακριθήκαμε στον πανελλήνιο διαγωνισμό. Αλλά να συμπληρώσω, ήθελα και δύο προηγούμενες διακρίσεις που είχαμε. Πέρυσι, το project και το μία στον αντίστοιχο διαγωνισμό πήρε την πρώτη θέση πανελλαδικά και πρόπερσι πήρε την τρίτη θέση πανελλαδικά.
Ναι, φέτος ή όλες αυτές τις χρονιές, τι είναι αυτό που παρουσιάζεται στο διαγωνισμό της ρομποτικής? Να σας το πούν τα παιδιά καλύτερα. Ωραία, ωραία, σωστά. Πάμε να δώσουμε το λόγο. Πάμε να δώσουμε το λόγο πρώτα στην Κατερίνα Τιντέγου. Ναι. Γεια σου Κατερίνα, πολλά συγχαρητήρια. Ευχαριστώ. Πάρα πολλά συγχαρητήρια και σε σένα και στα υπόλοιπα παιδιά που μαζί με τους καθηγητές σας φτάσατε τόσο ψηλά. Ευχαριστούμε. Φέτος μας ζητήθηκε από το διαγωνισμό να ασχοληθούμε με κάποιο χόμπι και σε αυτό να προσεγγίσουμε περισσότερους ανθρώπους. Έτσι, με την ομάδα μας αποφασίσαμε να ασχοληθούμε με τα επιτραπέζια παιχνίδια, το οποίο είναι ήδη ένα πολύ δημοφιλές χόμπι. Και σε αυτό, αυτό που κάναμε είναι να συμμετέχουν περισσότεροι άνθρωποι. Που καταλήξαμε ήταν ότι οι κοφοί έχουν δυσκολίες στο να παίζουν αυτά τα παιχνίδια και έτσι αναπτύξαμε δύο εφαρμογές οι οποίες θα τους βοηθήσουν στο να συμμετέχουν σε αυτή τη δραστηριότητα και χρησιμοποίησαμε ενδεικτικά το επιτραπέζιο παιχνίδι «Μάντεψε ποιος» στην κατηγορία «Διάσημοι καλλιτέχνες». Αυτό χρειάστηκε πάρα πολύ χρόνο για να δουλέψετε πάνω σε αυτό το project και εσείς, γιατί είστε και μαθητές και έχετε και τα διαβάσματά σας, έχετε και τα υπόλοιπα. Τι χρόνο χρειάζεται να αφιερώσετε? Σε κάθε περίπτωση αφιερώνετε χρόνο γιατί καταλαβαίνουμε ότι το αγαπάτε. Θέλει να μας μιλήσει τώρα και ο Νίκος ο Γετερίδης. Αυτό το πάθος που έχουμε για τη ρομποτική μας επιτείνει πάρα πολύ στο ότι θέλουμε να γίνουμε καλύτεροι κάθε μέρα και Δευτέρα, Τρίτη και Σάββατο ερχόμαστε εδώ και κάνουμε practice είτε το project είτε το ρομποτική. Κάνουμε και ένα διαδικτυακό την Τρίτη. Νίκο, τι είναι αυτό που μπορεί έτσι να τσιγκλίσει ένα μαθητή και να το κατευθύνει σε αυτό το κομμάτι της ρομποτικής? Είναι κάτι που βλέπετε ότι πολύ σύντομα, ίσως και τώρα, έχει μεγάλη ζήτηση? Δηλαδή, ξεκινάτε σε αυτή την πολύ όμορφη διαδρομή βλέποντας ότι ενδεχομένως να ασχοληθείτε και επαγγελματικά γύρω από αυτό το τομέα? Ναι, στο μέλλον έχω σκοπό να ασχοληθώ περισσότερο με τη ρομποτική και στον κλάδο της μηχανικής, να το συνδυάσω, γιατί η ρομποτική είναι το μέλλον. Κύριε Αγγέλη, είναι πολλά τα παιδιά που διαλέγουν την δική σας ομάδα. Είναι η Ακαδημία, καταρχάς, να πούμε, Robot Expert Academy, έτσι. Και αυτή η ομάδα στην οποία αναφερόμαστε, η αγωνιστική ομάδα, είναι η Robot Experts. Ναι, η αγωνιστική ομάδα της Ακαδημίας μας είναι η Robot Experts. Είναι παιδιά φέτος ηλικίας από 14 μέχρι 16 χρονών, είναι παιδιά ουσιαστικά γυμνασίου. Στην Ακαδημία μας όμως φοιτούν παιδιά από πολύ μικρότερες ηλικίες. Ξεκινάμε τη ρομποτική με τμήματα που είναι στα παιδιά που είναι στα νήπια, δηλαδή ουσιαστικά από 4-5 χρονών, και φτάνουμε μέχρι και παιδιά λυκείου. Τα τελευταία 2 χρόνια όλο και περισσότερα παιδιά ασχολούνται με τη ρομποτική. Είναι κάτι το οποίο τους αρέσει, τους συντριγκάρει και υπάρχει και θετική ανταπόκριση και από τους γονείς και από τα ίδια τα παιδιά. Πρέπει να έχει ένα παιδί κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ή ταλέντα για να ενταχθεί στην ομάδα, ή από τη στιγμή που όσο αντικείμενο το ενδιαφέρει λέτε ότι μπορεί να κάνει βήματα σε αυτό, ή ξεχωρίζετε από τα παιδιά που βλέπετε ποια μπορούν να προχωρήσουν και ποια όχι? Όσον αφορά την ενασχόλησή τους με τη ρομποτική, πιστεύω ότι όλα τα παιδιά μπορούν να ασχοληθούν. Σας διακόπτω. Εδώ βλέπουμε τώρα στην οθόνη μας έχετε το... είναι από τη Βράβευση. Σωστά, ναι, είναι από την τελευταία βράβευση. 9-10 Μαρτίου στη Θεσσαλονίκη. Που έχετε πάρει το βραβείο είναι η ομάδα εδώ. Μάλιστα. Παρακαλώ, ναι, συνεχίστε. Τώρα, όσον αφορά τις διαγωνιστικές ομάδες, γιατί κατεβαίνουμε σε αρκετούς διαγωνισμούς, η επιλογή των παιδιών γίνεται με βάση κάποια κριτήρια, δηλαδή τα παιδιά θα πρέπει να έχουν κάποια χρόνια ενασχόλησης με τη ρομποτική,
Επίσης να γνωρίζουν κάποια αντικείμενα, αλλά πάντα δίνουμε τη δυνατότητα και σε νεότερα παιδιά, αυτά που δεν έχουν τόσο μεγάλη εμπειρία, να λάβουν μέρος στην ομάδα, έτσι ώστε μαζί με τα πιο έμπειρα παιδιά σιγά σιγά να αποκτήσουν και αυτά όλα τα απαραίτητα εφόδια για να είναι έτοιμο όταν θα φτάσει η ώρα του διαγωνισμού. Κύριε Δημητρίου, εδώ βλέπουμε πάντως ότι τα παιδιά κατευθύνονται όλο ένα και περισσότερο στην ρομποτική, αλλά δουλεύουν τόσο καλά, τόσο οργανωμένα και σε πολλές περιπτώσεις με μεγάλη ευαισθησία, γιατί ανοίγουν δρόμους. Ακούσαμε για παράδειγμα αυτό το οποίο παρουσιάστηκε και απέσπασε το βραβείο, που έχει να κάνει με μια κατηγορία συνανθρώπων μας, που μέχρι σήμερα δεν μπορούν να παίξουν ένα επιτραπέζιο παιχνίδι, αλλά τώρα μέσα από αυτό που δουλεύουν τα παιδιά με τη δική σας βοήθεια μπορούν να το κάνουν. Ακριβώς. Είναι τετριμένη πια η έκφραση, η ρομποτική είναι το μέλλον, το επάγγελμα του μέλλοντος, όλοι το ξέρουμε αυτό. Οπότε βλέπουμε και εμείς τα παιδιά είναι στραμμένα προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά αυτό που κάναμε φέτος και ξεχώρισε ήταν ότι συνδυάσαμε την ρομποτική, την τεχνολογία και μάλιστα τεχνολογία αιχμής, αν μπορέσω να πω δύο πράγματα παρακάτω, της δώσαμε ένα κοινωνικό χαρακτήρα. Αποφασίσαμε να ασχοληθούμε με ομάδα ευαίσθητη, με εμπόδια στις κοινωνικές της εκδηλώσεις. Φροντίσαμε να έχουμε τη συμπερίληψη φέτος στις αξίες μας. Και νομίζω ότι έχει ένα μεγάλο κοινωνικό αντίκτυπο όλη αυτή η ιδέα του project που ασχοληθήκαμε και παρουσιάσαμε. Το οποίο project με δύο λόγια είναι ότι μεταφράζει την νοηματική κίνηση σε κείμενο, ώστε ο κοφός να μιλάει σε εισαγωγικά με τον μη κοφό και ταυτόχρονα η ομιλία μεταφράζεται σε βίντεο της νοηματικής. Οπότε μπορούν να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους αυτοί οι δύο άνθρωποι και να παίζουν το παιχνίδι χωρίς κανένα εμπόδιο μεταξύ τους. Μάλιστα. Πάντως, σε κάθε περίπτωση δεν μπορούμε παρά να δηλώσουμε το μεγάλο μας θαυμασμό για παιδιά, για μαθητές γυμνασίου. Γυμνασίου δεν είναι, κύριε Αγγέλη, οι μαθητές της ομάδας συγκεκριμένης? Ναι, φέτος όλα τα παιδιά είναι από πρώτη έως τρίτη γυμνασίου. Μάλιστα. Μιλάμε για παιδιά, για μαθητές γυμνασίου που δουλεύουν για τους συνανθρώπους τους και δουλεύουν για το μέλλον. Δηλαδή, είναι απίστευτο το να παρουσιάζουν προτάσεις που έρχονται να βελτιώσουν. Ναι, να συμπληρώσω εδώ ότι φέτος ο πατέρας από ένα παιδί που είναι στην αγωνιστική μας ομάδα είναι και διευθυντής σε ειδικό σχολείο εδώ στην περιοχή μας, οπότε υπήρχε μια επιπλέον ευαισθησία πάνω στο αντικείμενο αυτό, ναι. Και μας έδωσε και μας αφορμή να ασχοληθούμε λίγο περισσότερο με το πώς θα δώσουμε κάποια λύση σε προβλήματα που αντιμετωπίζουν αυτά τα παιδιά. Οπότε έτσι ξεκίνησε η αρχική μας ιδέα και φτάσαμε στο τελικό στάδιο να την υλοποιήσουμε. Μάλιστα. Τώρα ετοιμάζεστε λοιπόν για το παγκόσμιο. Ναι, είναι σε 17 Απριλίου θα είναι ο διαγωνισμός στο Χιούστον. Τώρα είμαστε σε φάση οργάνωσης, αναζήτησης χορηγών, γιατί όπως γνωρίζετε είναι ένα ταξίδι δύσκολο, ένα ταξίδι μακρινό. Α, να το πούμε λοιπόν και αυτό, να το πούμε και αυτό, ότι χρειάζεστε να έχετε στήριξη. Ναι. Ναι. Ναι, να το πούμε, γιατί στον αέρα είμαστε να ακουστεί. Νομίζω ότι είναι λογικό. Είναι ένα μακρινό ταξίδι, ένα μεγάλο ταξίδι, αλλά είναι και μια προσπάθεια που πρέπει να στηριχθεί από όποιον μπορεί να στηρίξει. Είναι καλό που δουλεύετε μαθητές και εκπαιδευτικοί, αλλά χρειάζεται και να ανοίγουμε την αγκαλιά και οι υπόλοιποι σε προσπάθειες που μας φτάνουν ψηλά. Ποιος θα μας πει, Κατερίνα? Κατερίνα, έλα, αναλαμβάνεις εσύ αυτό το ρόλο, έλα. Είναι σίγουρα πολύ σημαντικό το πόσο αγαπάμε αυτό τη ρομποτική και γι' αυτό είμαστε πρόθυμοι να διαθέσουμε ένα χρηματικό ποσό. Αλλά τώρα που συζητάμε για Αμερική και το παγκόσμιο πρωτάθλημα, σίγουρα θα ήταν η βοήθεια από κάποια εταιρεία και γενικά από τοπικές επιχειρήσεις, πολύ σημαντική και θα βοηθούσε όλη την ομάδα, σίγουρα.
Υπάρχουν επιχειρήσεις τοπικές και με μεγάλη ευαισθησία και με μεγάλο ενδιαφέρον για ομάδες όπως η δική σας, έτσι ομάδες πρωτοπόρες, και πιστεύουμε ότι και από αυτό το βήμα θα εισακουστείτε, γιατί πραγματικά χρειάζεται στήριξη αυτή η προσπάθεια. Πόσες ημέρες είναι η παραμονή σας εκεί στο Χιούστον? Το πρωτάθλημα έχει διάρκεια 4 ημέρες, αλλά λόγω της απόσχεσης του ταξιδιού εμείς έχουμε υπολογίσει ότι θα χρειαστούμε γύρω στους 8 με 9 μέρες για να ολοκληρωθεί το ταξίδι. Αυτό που, αν μου επιτρέπετε, ήθελα λίγο να επισημάνω κάτι, την αγωνία των παιδιών, η οποία έρθει σε συνδυασμό με τη χαρά τους, δηλαδή όταν ανακοινώθηκε ότι έχουμε τη δυνατότητα να ταξιδεύουμε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χιούστον. Μετά την έντονη χαρά και ενθουσιασμό που είχαν τα παιδιά, αμέσως το πρώτο τους ερώτημα είναι: κύριε, θα καταφέρουν να πάνε στο Χιούστον? Γιατί είναι η απόσταση, είναι το οικονομικό σκέλος, και από τη μία έγινε το όνειρό της πραγματικότητα το να καταφέρουν να έχουν μια τέτοια διάκριση, από την άλλη είχαν την αγωνία αν τελικά θα καταφέρουμε να πάνε σαν ομάδα στο ταξιδέψουμε στο Χιούστον. Οπότε μας δείτε και εσείς τη δυνατότητα να απευθύνουμε μια έκκληση εκ μέρους των παιδιών και των υπόλοιπων που δεν είναι εδώ μαζί μας σήμερα, στους τοπικούς φορείς, στην περιφέρεια, στο Δήμο, σε οποιαδήποτε εταιρεία μπορεί να συνδράμει οικονομικά, να βοηθήσει να γίνει πραγματικότητα το όνειρο των παιδιών. Πρέπει να γίνει αυτό, δεν πρέπει να χαθεί ευκαιρία για τους μαθητές, τόσο έχουν δουλέψει και εν πάση περιπτώσει φτάνουν σε ανώτατο επίπεδο, έτσι, ανά τον κόσμο, τα Τρίκαλα, τα σχολεία, την Ακαδημία, την προσπάθειά τους, την αγάπη τους γύρω από την ρομποτική, είναι τόση δουλειά που έχει γίνει. Άρα θεωρούμε βέβαιο ότι κάποιοι θα ακούσουν και πολύ σύντομα θα έχετε τη στήριξή τους. Δεν είναι δυνατόν να συμβεί διαφορετικά. Πάντως τρέχει ο χρόνος, πρέπει να πούμε. Πότε είναι το παγκόσμιο? Ναι, ουσιαστικά έχουμε λιγότερο από ένα μήνα και είναι και κάποιες δικαθίες που πρέπει να γίνουν πάρα πολύ γρήγορα, δηλαδή μια έκδοση διαβατηρίων, είναι η βίζα που μπορεί να χρειαστούμε, πρέπει να κλειστούν διαμονές, αεροπορικά εισιτήρια, και πρέπει τουλάχιστον σε μια εβδομάδα εμείς σαν ομάδα να δηλώσουμε αν τελικά θα συμμετάσχουμε στο πρωτάθλημα. Δηλαδή θα πρέπει σε μια εβδομάδα μέσα να πούμε ότι είμαστε έτοιμοι να συμμετάσχουμε, οπότε να καλύψουμε και τα πρώτα έξοδα που χρειάζεται. Μάλιστα. Δεν θέλουμε καν να σκεφτούμε ότι δεν θα κάνατε αυτό το όμορφο ταξίδι, ειλικρινά το λέω, και ότι σύντομα θα έχετε τα καλά νέα και θα προχωρήσετε στη διοργάνωση αυτού του ταξιδιού και να μας φέρετε και από εκεί ένα μετάλλιο πρώτο. Θέλουμε να σας ζητήσουμε να επιστρέψετε πάλι με ένα μετάλλιο και από το παγκόσμιο. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Καλή επιτυχία και στο νέο έτσι βήμα. Και πολλά συγχαρητήρια σε όλους σας. Πολλά συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε όλοι καλά. Να δώσουμε συγχαρητήρια και σε όλες τις ομάδες που λαμβάνουν μέρος στους διαγωνισμούς, γιατί μπορεί εμείς να είχαμε την χαρά να διακριθούμε, αλλά πρωτίστως μετράει και η συμμετοχή και ο αγώνας που δίνουν τα παιδιά ανεξάρτητα του αποτελέσματος. Και από όλες τις ομάδες υπάρχουν αυτά τα όμορφα σχέδια, αυτά τα πολύ έτσι ενδιαφέροντα έργα που δημιουργούν. Σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Άστε καλά. Πολλές ακόμη επιτυχίες.